Και εγώ σπουδάζω παιδί, έχω οικογένεια, έχω δάνεια, όλα αυτά. Αλλά βάζω τη θρησκεία, την πίστη. Έτσι, γιατί άμα δεν έχω πίστη αυτή τη στιγμή, δεν έχω τίποτα στα χέρια μου. Όταν εγώ κάνω το σταυρό μου και λέω Παναγία μου και Θεούλη μου και Χριστέ μου, δώσ' μου υγεία, βοήθησέ με. Πού θα ζητήσουμε. Πού θα ζητήσω βοήθεια. Αφού σε φύγαμε από το Θεό. Με αυτά που κάνουμε, ας πούμε, με αυτά που κάνουμε. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί σιγά σιγά θα κάνουν οι κεράμους. Με ομόφυλα. Ναι, ομόφυλα ζευγάρια. Για την εκκλησία. Δεν νομίζω να το επιτρέψει αυτό ο Χριστός του Παναγία. Κοίτα, αδελφέ, εγώ πιστεύω ότι θα το επιτρέψει για να μας δοκιμάσει όλους. Δηλαδή και κάποιον φωμάρωμα που λέει ο... ναι. Η παρανία, γιατί έχει γίνει όταν βλέπεις μοναχούς, δηλαδή όπου είναι μοναχού, γιατί να μας πάρω να τρέχουμε και να... Τι ήρθατε, πατέρας, να κάνετε, να κουρτίσετε, να κάνετε business, τι ήρθατε. Άλλη φορά, έχω φυτέψει τις ελίξεις από τόσο. Πήγαν ήρθαν με την εγκυμάτωση. Μπήκανε μέσα, φέρανε αγωνίες και μαζεύαν τις ελιές. Και οι αστυνομικοί οι Έλληνες φρουρούσαν αυτούς να μην πάσουν τίποτα. Δεν φταίνουν οι αστυνομικοί. Πάλι και μια τους κάνουν. Κάποιες εντολές εκτελούν και αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν, πόσο δεν είπαμε στον κόσμο αυτό, τίποτα. Πόσες φορές τις κυβερνήσεις, τίποτα. Πόσες φορές αυτό, τίποτα, κανένας. Είναι όλοι βολεμένοι και κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή διαλύουν τα κομμάτια τους, πρωθυπουργοί και όλοι. Λοιπόν, αλλά εμείς το ίδιο το Θεό πάμε. Μα... πρέπει να συνεχίσουμε το αγώνα αυτό. Μα... μέχρι που θα νικήσουμε. Μα θέλουν όλοι να αφανίσουν τον ελληνισμό. Γιατί ο ελληνισμός έχει πίστη, θρησκεία. Γι' αυτό ο Χριστός είναι δυνατή η πίστη του. Είναι ζωντανή. Όταν πήγαινε οι Έλληνες, είπε ο Χριστός, ελήγησε η ώρα είναι το ξεστή ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί μάρτυρες, αρχιερείς, όλοι οι Έλληνες πίστη. Ναι. Εκείνο που θα πω εγώ και είναι το τελευταίο, σε όλους τους αδελφούς που μας, θα μας ακούσουν ή αν μας ακούσουν, επιστροφή στα ήθη και στα ήθημά μας. Θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια. Μακριά από όλα αυτά τα ξενόφερτα. Δεν απλώς με αυτό το ότι ανεχόμεθα αυτή την κατάσταση, έρχεται η οργή του Θεού. Και όπως τιμώρησε το ζώο Αγγελόμα, έτσι θα τιμωρήσει όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να διαλύσουν αυτά. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Εντάξει. Χωρίς την πίστη δεν έχουμε τίποτα. Όλοι να επιστρέψουν, να γίνουμε ένα. Να μπορούν να τους πολεμήσουν. Γιατί αυτοί έχουν το διέρηκη βασίλευε. Μόλις βρουν αυτό, έρχεται ένας, έρχεται ο άλλος, έρχεται ο άλλος. Ο καθένας με τη θεωρία του που είναι ξένα προς τα δικά μας τα έθιμα. Και θέλω να κάνουμε αυτό λοιπόν, εμείς να μείνουμε σταθεροί μέχρι θανάτου. Αυτό ζητάει ο Θεός από εμάς και από όλους τους Έλληνες, είτε βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Γιατί ό,τι συμφωνείς, όποιοι συμφωνήσουν με αυτούς.